Αυτή είναι η γυναίκα που κατηγορείται ότι άρπαξε και κακοποίησε σεξουαλικά τη Μαρκέλα. Βγαίνει από το δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Έχει σκυμμένο το κεφάλι, φοράει γκρι φούτερ με κουκουλά, μάσκα και πολύχρωμο παντελόνι. Μπαίνει τρέχοντας στο αυτοκίνητο της ασφάλειας. Όλα όσα φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πραγματικά προκαλούν ανατριχίλα. Τον τελευταίο καιρό μου μπήκε η ιδέα για μικροκορίτσι. Έβλεπα 17χρονα και 18χρονα στον δρόμο και ένιωθα κάπως. Δεν έβλεπα όμως κοριτσάκια στο ίντερνετ. Η Μαρκέλα μου άρεσε πάντα. Τη συμπαθούσα πολύ σαν παιδί. Μακάρι να ήταν κόρη μου. Ήξερα την οικογένειά της και ήθελα να την πάρω για μένα. Ήθελα να τη σώσω, να μείνουμε μαζί. Όχι κάτι άλλο. Λόγω της κατάστασής της, θεώρησα ότι θα είναι εύκολο. Τη σκεφτόμουν αρκετά και ιδίως στην περίοδο της καραντίνας. Είναι ψυχικά καταρακωμένη. Έχει μεταμεληθεί. Και με εξοδότησε να πω δημόσια συγγνώμη και ότι είναι έτοιμη να επανορθώσει. Η κοντή κοκκινομάλα γνώριζε 4 χρόνια την οικογένεια της 10χρονης. Ήταν φίλη της μητέρας της και παλιά γειτόνισσα. Έμεναν σε διπλανά διαμερίσματα. Είχε βάλει στο μάτι το αθώο κοριτσάκι εδώ και καιρό και φέρεται να την παρακολουθούσε. Η 7χρονη κόρη της και η Μαρκέλα πηγαίνουν στο ίδιο σχολείο. Η 33χρονη χρησιμοποίησε την κορούλα της ως δόλωμα για να καταφέρει να πείσει τη 10χρονη να την ακολουθήσει. Της είπα ότι είμαι η μαμά της και ότι έχω συνεννοηθεί με τη μαμά της να την πάρω εγώ. Η Μαρκέλα χάρηκε. Νόμιζε ότι θα παίξει με την και θα μαζί μου. Είμαι στο ίδιο σχολείο. Υπήρχε πιθανότητα να πήγαινε το κοριτσάκι η Μαρκέλα να πήγαινε στο σπίτι του να παίζανε μαζί. Για τις επόμενες 44 ώρες ξεκινάει το μαρτύριο της μικρούλας. Πήρα να φάμε, της πήρα κασεροκούλουρο και χυμό και μετά κάποια στιγμή βαφτήκαμε και βγάλαμε φωτογραφίες. Πήγαμε στο σαλόνι όπου της χτένισα τα μαλλιά. Εκεί είδε στην τηλεόραση ότι αναζητείται και αγχώθηκε πάρα πολύ. Αγχώθηκα και της έδωσα 3 χάπια ζάχαρης του 1 μιλιγκράμμ με κουτάλι όπως το σιρόπι. Εγώ έκανα χρήση κοκαίνη ζάχαρης. Οι λεπτομέρειες από την κατάθεση της κοκκινομάλας προκαλούν σοκ. Για λόγους δεοντολογίας αρνούμαστε να τις μεταδώσουμε. Θυμάται αρκετά πράγματα. Σίγουρα δεν τα έχει πει στη μητέρα μου, γιατί την έχει δει 20 λεπτά στις αρχές. Έχει ενημερώσει όμως σίγουρα τις αρχές για ό,τι γνωρίζει και ό,τι θυμάται. Η Μαρκέλα δεν μπορούσε να αντιδράσει. Κάποια στιγμή νόμιζα ότι κοιμάται, αλλά αυτή άνοιγε τα μάτια. Την επόμενη μέρα κοιμόμασταν και της έβαλα λίγη κοκαίνη στα δόντια. Δεν δέχεται τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει της αρπαγής και του βιασμού. Δέχεται μόνο το αδίκημα της ασέλγειας. Όμως η πραγματική πρόθεση της εντολέως μου ήταν να την φιλοξενήσει, να τη φροντίσει, να την περιποιηθεί, διότι όπως μου είπε, η ανήλικη ήταν ατιμέλητη και υπήρχαν πολλά προβλήματα σε ό,τι αφορά τη συμβίωσή της, ιδιαίτερα με τον πατριώτη. Όταν η 33χρονη αντιλήφθηκε πως την ψάχνει η αστυνομία, ναύλωσε ταξί, πήγε Κατερίνη και νίκιασε δωμάτιο με σκοπό, αφού τακτοποιηθεί, να ψάξει να βρει δικηγόρο. Για το ποσό των 3.800 ευρώ που βρέθηκε στην κατοχή της, το δικαιολόγησε ως τα δίδακτρα που έπρεπε να πληρώσει στη σχολή μαγειρικής που ξεκινούσε άμεσα. Στην κατοχή της 33χρονης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χρήματα, 6 ερωτικά βοηθήματα, ένα μαστίγιο, ένα ζευγάρι χειροπέδες. Η μικρούλα εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Η κοντή κοκκινομάλα θα απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα.